κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, το Μεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Θειότητας, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταϊκούρα. Καλή σας ημέρα. Εσείς τι λέτε με τις τράπεζες, με αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι οι δύο πλευρές του Ατλαντικού να διαφωνούν γύρω από το πότε πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα? Πρώτα απ' όλα λέω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε μια νέα ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Διότι η τελευταία ανακεφαλοποίηση που έγινε επί της σημερινής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ κόστησε την ιδιοκτησία των τραπεζών και κόστησε ακόμα περισσότερο και ακόμα χειρότερα μόνιμα τα χρήματα που θα έπαιρναν πίσω οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ένα μεγάλο κομμάτι από τις προηγούμενες ανακεφαλοποίησεις. Αφού έπεσε το ποσοστό συμμετοχής στις τράπεζες, αυτομάτως οριστικά χάνεται ένα μεγάλο κομμάτι κεφαλαίων που έβαλαν οι Έλληνες φορολογούμενοι και το οποίο θα πάρουν ποτέ πίσω. Άρα θα πρέπει να αποφευθεί. Για να αποφευθεί αυτό, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα. Τόσο στο παθητικό του, όσο και στο ενεργητικό του. Δυστυχώς στο παθητικό του ακόμα καταθέσεις δεν επιστρέφουν. Ή όποιες επιστρέφουν, ουσιαστικά εξαερώνονται από το γεγονός ότι γίνονται κατασχέσεις ή οι πολίτες χρησιμοποιούν ένα μέρος των καταθέσεών τους για να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Πάνω στο καλοκαίρι, μια μικρή βελτίωση υπήρξε με βάση τα στοιχεία της Άπλας Ελλάδος. Συνολικά όμως, μέχρι τώρα στη χρονιά έχουμε μείωση καταθέσεων, έστω και μικρή. Μάλιστα. Σας θυμίζω όμως ότι προερχόμαστε από πολλά δισεκατομμύρια ευρώ απώλεια καταθέσεων το 2015. Θα πρέπει να καλυφθεί συνεπώς και αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Στο ενεργητικό, ο ρυθμός με τον οποίο καθαρίζονται τα κόκκινα δάνεια ακόμα δεν είναι αυτός που θα οδηγήσει σε επίτευξη των μεσομακροπρόθεσμων στόχων. Άρα θα πρέπει να υπάρξει εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης που θα επαναφέρει καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα και θα οδηγήσει στην κατάργηση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, τα capital controls δηλαδή, η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, η οποία θα μειώσει το κόστος δανεισμού των τραπεζών και η ορθολογική αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος, όπως σας είπα, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αν γίνουν αυτά και σταθεροποιηθεί η κατάσταση οικονομίας, εκτιμώ ότι δεν θα προκύψει ανάγκη μιας νέας ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, είτε προκύψει είτε δεν προκύψει ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, εξαρτάται το τραπεζικό σύστημα, το συστημικό τουλάχιστον, από την πορεία των δημοσιονομικών. Και τα δημοσιονομικά με τη σειρά τους, καταλάβαμε πλέον όλοι μετά από 7 χρόνια κρίσης, ότι εξαρτώνται από την μεταρρύθμιση του κράτους και κυρίως από τις ιδιωτικοποιήσεις και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ας μείνω λοιπόν σε αυτό το τελευταίο. Έχουμε τις τελευταίες μέρες επεισόδια στο Ελληνικό, έχουμε επεισόδια στην Κέρκυρα, έχουμε επεισόδια στη Ρόδο στην Αφάντου, έχουμε επεισόδια στη Χαλκιδική με την Eldorado Gold. Ενημερωθήκαμε τις τελευταίες μέρες ότι και οι Καταριανοί, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να επενδύσουν 16 δισεκατομμύρια στην ελληνική επικράτεια συνολικά, έχουν πάρει απόφαση να αποχωρήσουν και μάλιστα λένε ότι η χώρα δεν είναι φιλική προς τις επενδύσεις. Δεν θέλω να μου πείτε πόσο φιλική θα είναι η Νέα Δημοκρατία στις επενδύσεις. Το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποια από αυτές τις περιπτώσεις που προανέφερα, για την οποία είστε και εσείς αντίθετοι και θα προσπαθήσετε να την σταματήσετε. Διότι θα θυμίσω στους ακροατές ότι και πριν τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία κολυσιεργούσε με αυτά τα θέματα. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι επί Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησαν αυτά τα θέματα. Άρα πάει να πει ότι ξεκινήσαμε μέσα από ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργήσαμε. Η Ελντοράντο δεν ξεκίνησε επί τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά οι πρώτες κινήσεις έγιναν τότε. Όχι, υπήρχε, προϋπήρχε, είχε πουληθεί το ρηχείο πολύ πριν να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Δεν κολυσιέργησε η Νέα Δημοκρατία. Κολυσιεργούσε, λέω, για όλα τα θέματα. Το λέω διαφορετικά. Καμία από αυτές τις επενδύσεις που είπατε δεν προέκυψαν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Όχι, είναι αλήθεια. Αυτό τι διαχειρίζονται. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ όλων των επενδύσεων. Μα σας το είπα αυτό, κύριε Σταϊκούρα, σας το είπα. Το έχουμε εμπεδώσει αυτό. Το άλλο μισό όμως θέλετε εσείς να πάτε. Το άλλο μισό θέλω. Αρκεί οι επιχειρηματίες να κάνουν αποδεκτές και σεβαστές τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και τους νόμους. Όσο πολιτεία και επιχειρήσεις υλοποιούν και κάνουν σεβαστές τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και των νόμων, τόσο εμείς είμαστε θετικοί με τις επενδύσεις. Θα σας πω όμως κάτι. Αυτό που αναφέρατε τις περιπτώσεις είναι τα εμπόδια που φέρνει η σημερινή κυβέρνηση στην προσέλκυση επενδύσεων. Τα εμπόδια τα γραφειοκρατικά αν θέλετε ή τις αντιρρήσεις ό,τι αφορά τις άδειες. Ή τους περιβαλλοντολογικούς λόγους για τους οποίους δείχνουμε και εμείς ιδιαίτερη ευαισθησία αρκεί να υφίστανται. Υπάρχει όμως ένα ευρύτερο περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να διαμορφώσουμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Γιατί σου αναφέρατε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων ή επενδυτών
που δεν έρχονται στην Ελλάδα για μια σειρά από άλλους λόγους. Για να δούμε συνεπώς. Η κυβέρνηση βελτιώνει αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επειδή μιλήσατε για εκτέλεση προϋπολογισμού, θα έχετε δει, υποθέτω, τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Βεβαίως. Φέτος οι δαπάνες είναι 25% χαμηλότερες από τους στόχους και από πέρσι. Άρα η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί έναν αναπτυξιακό μοχλό με υψηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, όπως είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα και να φέρει επενδύσεις. Το φορολογικό περιβάλλον το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η φορολογία έχει αυξηθεί. Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αυξηθεί. Η πιστωτική συρρήκνωση συνεχίζεται. Οι ληξιπρόσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα έχουν διωγγωθεί 40% περισσότερες από ό,τι στο τέλος του 2014. Υπάρχει αργή και χαμηλή αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Διαρθρωτικές αλλαγές που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα δεν υλοποιούνται από την παρούσα κυβέρνηση. Τελευταία έκθεση του ΟΣΑ λέει ότι ο βαθμός υλοποίησης αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών τα δύο τελευταία χρόνια έχει πέσει κατά 30% σε σχέση με την περίοδο 2013-2014. Και μπαίνουν συνεχώς εμπόδια σε επενδύσεις και σε αποκρατικοποίηση. Γιατί αυτές τα κάνουν όλα αυτά? Αυτά που αναφέρετε. Διότι πολλά απλά ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες ασύμβατες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σταϊκούρα, επί της ουσίας, επειδή έχετε πει και εσείς ο ίδιος και το κόμμα σας ότι η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια με συγκεκριμένα μέτρα, και από το 19, από το 20 και αν έρθουν και από το 19 και αν έρθουν και από το 18 κλπ. Με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το περιβάλλον, ο κύριος Μητσοτάκης είπε στη Θεσσαλονίκη ότι μέσα σε ορίζοντα διετίας μπορούμε να μειώσουμε τον ΕΜΦΙΑ, μπορούμε να μειώσουμε τους φορολογικούς δελεστές των επιχειρήσεων. Τι περιθώρια υπάρχουν όμως? Όταν περιγράφετε, εσείς λέτε ότι στην ουσία θα παραλάβετε, να το πω πολύ απλά, με όρους δεκαετίας 80 καμένη γη. Λέτε ότι αυτά θα έρθουν από αύξηση επενδύσεων, αλλά θα μπορέσει να γυρίσει η κατάσταση τόσο άμεσα, ούτως ώστε να μην μείνουν στα λόγια αυτά τα οποία λέτε εσείς? Πόσο χρόνο έχω? Έχετε. Ωραία. Θα προσπαθήσω σε δύο λεπτά συνεπώς να είμαι πληρέστατος. Γιατί θέσατε δύο διαφορετικά ερωτήματα και είναι μια ευκαιρία να το αναλύσω λίγο περισσότερο. Το πρώτο σημείο αφορά τη μείωση των φόρων που είπατε. Τη μείωση της φορολογίας σε επιχειρήσεις και τη μείωση του ένφια ουσιαστικά. Αυτή θα γίνει στα δύο πρώτα χρόνια. Πώς? Με ισοδύναμα που θα προκύψουν μεταξύ άλλων από την αξιολόγηση των δαπανών, τη δημοσιονομική πειθαρχία σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την αυστηρότερη αναλογία προσλήψεων αποχωρήσεων στο δημόσιο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, την παραχώρηση ορισμένων λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα μέσω συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Άρα με αυτούς τους τρόπους, με ισοδύναμα δηλαδή ουσιαστικά, δεν εννοώ μόνο ισοδύναμα από τις δαπάνες, γενικώς ισοδύναμα, θα επιτύχουμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών που θίξατε προηγουμένως. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο θέμα. Ποιοι είναι οι στόχοι δημοσιονομικοί μετά το 2018, που είναι το επόμενο ερώτημά σας? Πράγματι, η χώρα έχει δεσμευθεί με πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2022. Αυτό έχει επιτύχει η σημερινή κυβέρνηση. Εμείς τώρα θα προτείνουμε, θα διεκδικήσουμε και εκτιμώ ότι τελικά θα επιτύχουμε μια νέα ρήτρα μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης. Θα δεσμευτούμε δηλαδή στην υλοποίηση ενός συνεκτικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων εντός και εκτός του προγράμματος για μετά το 2018, η επιτυχής υλοποίηση του οποίου θα οδηγεί στην επίτευξη υψηλότερων αριθμών ανάπτυξης. Προσέξτε. Τι λένε οι θεσμοί σήμερα? Λένε ότι η Ελλάδα θα τρέξει τα επόμενα χρόνια με 1%. Αν εμείς τους πείσουμε μέσα από ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, μέσα από την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσα από την αλλαγή του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής, ότι η χώρα μπορεί να αναπτυχθεί υψηλότερα, πόσο υψηλότερα, μέχρι 1,9, γιατί λέω 1,9, τόσο λέγανε οι θεσμοί για την Ελλάδα πριν από δύο χρόνια. Άρα οι θεσμοί δεν μπορεί να απορρίψουν το γεγονός ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς, αλλά δεν πείθονται από την παρούσα κυβέρνηση. Αν συνεπώς εμείς πείσουμε και θα πείσουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το 1%, αυτό θα οδηγήσει στη σταδιακή μείωση του πρωτογενούς πλονάσματος μέχρι το 2%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά το 2018 θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά και σε βάθος τετραετίας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και τη μείωση του ΦΠΑ. Το δίλεπτο το περάσαμε. Το 2014 το ξανακάναμε. Μειώσαμε φορολογικούς συντελεστές. Δεν φοβάστε όμως ότι όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, γιατί έχει πολλές προϋποθέσεις, μπορεί να καταλήξει όπως το Ζάπιο?
Όπως τα ζάπια, όπως σας κατηγορούν από την πρώτη περιοδία κυβέρνησης. Είδατε ότι είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Εγώ αναφέρομαι σε εκτιμήσεις των ίδιων των θεσμών. Ξέρετε κάτι, όλοι λένε όταν είναι στην αντιπολίτευση ότι το δικό μου πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό. Γι' αυτό το ρωτάω. Εγώ στηρίζομαι σε εκτιμήσεις των θεσμών. Οι θεσμοί λέγανε το 2014 ότι η Ελλάδα μπορεί να τρέξει με 1,9%. Σήμερα λένε ότι θα τρέξει με 1%. Γιατί το λένε αυτό? Τι άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια? Μόνο η διακυβέρνηση άλλαξε. Έχουν κάνει λάθη και οι δανειστές εκτιμήσεις. Έχουν κάνει πολύ μεγάλα λάθη. Το τελευταίο και πολύ σημαντικό, εξαιρετικά επώδυνο για τη χώρα, είναι ότι έχουν αποδεχθεί το παρόν μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Ακούσατε Ευρωπαίους αξιωματούχους να λένε ότι ήταν επιλογή της σημερινής κυβέρνησης που έχει την ιδιοκτησία του προγράμματος η αύξηση των φόρων. Μας δίνετε την καλύτερη πάσα. Έκαναν λάθος οι εταίροι και δανειστές που αποδέχτηκαν αυτό το πακέτο μέτρων, αυτό το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Η ιστορία θα δείξει αν έκαναν λάθος ή αν ήταν βάση κάποιου σχεδίου. Μας δίνει την καλύτερη πάσα, ωστόσο, να κάνουμε μια ερώτηση σε έναν άνθρωπο που παρακολουθεί πολύ στενά και παρακολουθούσε και όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση, αλλά παρακολουθεί και τώρα πολύ στενά τη διαπραγμάτευση. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με την τρίτη διαπραγμάτευση, αλλά κυρίως και αυτά που φέρονται να ζητούν οι δανειστές? Θα κλείσει η τρίτη διαπραγμάτευση σύντομα, θα κλείσει αργά ή δεν θα κλείσει ποτέ? Πώς διορίζεται το σύντομα? Το σύντομα είναι αυτό που έχει πει και η ευρωπαϊκή πλευρά μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα το σύντομα για εσάς είναι αυτό που λέγεται και όχι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να κλείσει το τέλος Οκτωβρίου. Το γνωρίζουμε. Ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται. Άρα η αξιολόγηση θα έπρεπε να κλείσει, αν τα βάλουμε σε σειρά. Η αξιολόγηση θα έπρεπε να κλείσει τέλος Οκτωβρίου. Σωστά. Ο χρηματοδοτικός προγραμματισμός του προγράμματος ήταν για τέλος Οκτωβρίου. Γιατί δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό? Δίνω ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η χώρα έχει ανάγκη από το φτηνό δανεισμό αυτού του δανείου. Διότι πολύ απλά θα πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και αυτό θα έχει μια θετική επίπτωση και στη βιωσιμότητα του χρέους. Είναι χαμηλό το επιτόκιο. Εσείς πότε πιστεύετε ότι θα κλείσει, είναι η ερώτηση. Και επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για τη χώρα, υπό όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλίσει η σημερινή κυβέρνηση, να βγει και άλλες φορές στις αγορές. Όσο η διαπραγμάτευση πηγαίνει πιο αργά, τόσο περιορίζεται το χρονικό διάστημα. Εύχομαι να κλείσει η αξιολόγηση μέχρι το τέλος του έτους. Το βλέπετε πιθανό, ωστόσο? Δεν έχω όλα τα δεδομένα να σας πω. Εύχομαι να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους. Όμως ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πέρα από το γεγονός ότι η τρίτη αξιολόγηση καθυστερεί σε σχέση με το τέλος Οκτωβρίου, δεν έχουμε πάρει ακόμα την δεύτερη υποδόση της δεύτερης αξιολόγησης, ξέρετε. Σωστά, ναι. Υπάρχουν 800 εκατομμύρια διαθέσιμα από πότε? Από 1η Σεπτεμβρίου, αναγκαία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, αναγκαία για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Και είδαμε μέσα από δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών πριν δύο εβδομάδες, ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε τέλος Οκτωβρίου. Μπορεί και να τα χάσουμε. Εκτιμώ πότε θα τα χάσουμε. Γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση αρχίζει να επιταχύνει την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Που έχουν διωγγωθεί όμως. Μάλιστα. Γιατί δημιουργείται μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών εξαιτίας της εσωτερικής τάσης πληρωμών. Εύχομαι συνεπώς να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους και να μην βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές, γιατί έχει αποδειχθεί ότι όποια καθυστέρηση για την εξυπηρέτηση σωκοματικών διευθετήσεων είναι οδυνηρή για τους πολίτες. Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, τομέαρχης οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Θεότητας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.